650 σελίδε συν τα παραρτήματα παραδίδει αύριο ο πρόεδρο τη Ερευνητική Επιτροπή, Μύρον Νικολάτο, στον Γενικό Εισαγγελέα από 22 στα 44 τα διαβατήρια προ ανάκληση με το ποσοστό να ακουμπά το 53%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο ενδιάμεσο πόρισμα ανερχόταν στο 51,8%. Η αύξηση του αριθμού αποδίδεται στο ότι η έρευνα επεκτάθηκε εκτό από τα μέλη των οικογενειών του και στου διευθυντέ. Διαφάνει και ότι εκτό νομικού πλαισίου, πολιτογραφήθηκαν και κάποιοι εκ των διευθυντών. Στο τελικό πόρισμα θα καταγράφονται γύρω στι 212 περιπτώσει υψηλού ρίσκου που θα σταλούν στην αστυνομία για εξέταση. ενώ Στο τελικό πόρισμα θα καταγράφονται τα ευρήματα τη Επιτροπή και τα συμπεράσματά τη. Ποινικά και πειθαρχικά για πολλού. Η Επιτροπή θα προβαίνει σε εισηγήσει προ τον Γενικό Εισαγγελέα για τυχόν ποινικέ ευθύνε για περιπτώσει πολιτογραφήσεων υψηλού ρίσκου, καθώ και πειθαρχικέ που πρέπει να εξεταστούν από επαγγελματικά πειθαρχικά όργανα. Υπενθυμίζεται ότι έπιασαν ήδη δουλειά οι 10 ανακριτέ του ΤΑΕ Αρχηγείου, οι οποίοι διορίστηκαν για να διερευνήσουν τι υποθέσει των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, που περιλαμβάνονται στο ενδιάμεσο πόρισμα τη Τετραμελού Ερευνητική Επιτροπή. Ο Γενικός Ισαγγελέας απέρριψε έτοιμα της Επιτροπής για διήμερη παράταση σε ό,τι αφορά την παράδοση του πορίσματος στις 9 αντί στις 7 Ιουνίου.